2-11-200-8-200, το τηλέφωνο του Real για ανταλλαγή απόψεων. Και τι γίνεται με το Champions League φέτος? Από ό,τι γράφουν οι ισπανικές και οι αγγλικές εφημερίδες, η UEFA προσανατολίζεται τη διενέργεια των αγώνων ως εξής. 4 ομάδες ήδη έχουν προκριθεί. Οι πολλοί που τα λες 4. Δηλαδή 4 ζευγάρια θα προκριθούν 4. Θα γίνουν ένα παιχνίδι ακόμα, θα γίνουν τα παιχνίδια και οι 8 που θα έχουν περάσει στα πρώιμη τελικά θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες. Όχι διπλούς, μονούς αγώνες για να προλάβουν τις ημερομηνίες. Και όταν μόνο αγώνε πρέπει οι έδρες να είναι ουδέτερες. Έτσι πάει. Διαβολικά δεν γίνεται. Από τις 8 ομάδες λοιπόν που θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες, θα προκληθούν οι 4. Αυτοί οι 4 θα πάνε στη Κωνσταντινούπολη και θα κάνουν ένα Final Four. Κατάντια, ξεπεσμός. Μπάσκετ έγινε το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ. Αυτοί οι 4 λοιπόν θα πάνε Κωνσταντινούπολη, θα κάνουν Final Four και εκεί θα βγει ο πρωταθλητής φέτος Ευρώπης. Έλα φίλε. Γεια σου αγαπητέ φίλε Γιώργο. Γεια σου Κυριάκο. Μαζί είμαστε. Ναι. Τι κάνεις αδερφέ, καλά είσαι? Καλά. Να σου... Τελικά ο Στίβος θα ακολουθήσει και τη... ακολουθεί τη λογική του ποδοσφαίρου, έτσι. Διότι άκουσαν. Ενδεχομένως να γίνει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και σε εμάς. Τώρα πώς θα πάω να ρίξω χωρίς προετοιμασία, χωρίς προπονήσεις, χωρίς τίποτα. Πάει η χρονιά, τελείωσε Κυριακό. Η χρονιά είναι στην κατάψυξη. Αντί να το βάλουν τον Οκτώβριο, σκέφτηκαν να το βάλουν τώρα. Ναι. Να δώσω και μια άλλη είδηση. Λέγει Κυριακό. Ετοιμάζω ραδιοφωνική εκπομπή με αθλητικά θέματα σε μια σελίδα που έχουμε στο ίντερνετ. Μπράβο αγόρι μου, ωραίο, καλό. Από αμαία για αμαία. Μπράβο, καλό, πολύ καλό. Η Γη και Κόρε λέγεται η σελίδα. Πώς λέγεται η σελίδα? Γη και Κόρε λέγεται η σελίδα. Γη και Κόρη, ναι. Γη και Κόρες. Α, και Κόρες, ναι. Ναι. Όσοι πιστοί θέλετε να με ακούσετε, καλό θα είναι. Έγινε Κυριακό μου. Τι θα να πω από τις γερμανικές ομάδες που είδαμε, μου άρεσε πολύ η Gladbach. Ναι. Είδα και η Dortmund ήταν καλή, αλλά δεν είχε αντίπαλο, σαν και ήταν πεθαμένη. Έβγαλε μια φρεσκάδα. Καλά η Σάρκια έχει γίνει Σάκος του Μπόξ. Ναι. Να πω και ένα πολύ σύντομο ανεκδοτάκι. Λέγε Κυριακό. Είναι δύο γείτονες σε ένα τάφο. Είναι δύο γείτονες στον παραδίπλα τάφο. Και πάει ο ένας, βλέπει ο ένας να θρηνολογάει τη γυναίκα του. Ναι. Τη θρηνολογάει και μία, τη θρηνολογάει και δύο. Λέει γιατί την τρίτη μέρα, λέει, γιατί την κλαίζε φίλε, αφού δεν ξαναπαντρευτώ, του λέει. Κατάλαβες, είχαμε παρεδώσει αυτή η ζωή. Ναι. Είναι Κυριακό, σε ευχαριστώ πολύ, Να σε καλά, καλά. Για χαρά. Καλό υπόλοιπο, φίλε. Για χαρά. Έλα. Γεια σου ρε Γεωργίου Σπίγη. Καλησπέρα. Καλώς. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι, 6-7. Ναι. Έπεσες έξω. Κι άλλη μια φορά, Πού έπεσες έξω? 16 ομάδες, δεν έλεγες και δεν θα αρχίσει, αν δεν μάθει. Ο προσανατολισμός, αυτός ήταν στην αρχή. Ναι. Τι άλλαξε λοιπόν στην πορεία? Γιατί το άλλαξε? Μάλιστα. Λοιπόν, οι Κινέζοι θα τον πάρουν τελικά τον Παναθηναϊκό, θα πέσουν μέσα εκεί. Γιατί πολλά ακούγονται. Κοίτα, σου πω κάτι, ό,τι λέω εγώ πέφτω έξω. Άρα έξω θα πέσω. Ναι, και η αλήθεια είναι τώρα τελευταία, όχι πάντα. Ναι. Γιατί και με τον Ολυμπιακό έλεγε ότι τον πάρει η ΑΕΚ στην αρχή, αν θυμάμαι καλά. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Πάντως όχι ο Ολυμπιακός. Όχι. Και το πήρε ο Ολυμπιακός. Όχι, εγώ έλεγα να τον πάρει όφι. Για του χρόνου τι λες? Του χρόνου σίγουρα όφι. Όφι, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά
το πρώτο σχέλος της, του ΚΑΣ χέρτη, διάρκος, έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο σχέλος του ΚΑΣ? Θα σου πω μέσα. Να συνεκδικαστούν οι υποθέσεις. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Το ξέρει το άλλο. Το ξέρει το άλλο. Για πες ρε Γεωργίου Σπίκη. Ότι έβγαλε το πρόγραμμα ο ΚΑΣ. Θα αργήσει, λέει. Μέχρι τις 24 Αυγούστου δεν υπάρχει εκδίκαση. Ακριβώς. Έτσι. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε τι σημαίνει. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν θα έχουν βγει αποφάσεις. Θα πηγαίνουμε στα τυφλά. Θα λέει ο ένας για τον άλλον. Θα υπάρχει μίσος. Και τι θα γίνεται? Η Ξάνθη θα αρχίσει να είναι το γράμμα του ΠΑΟΚ. Άρα δεν ξεκινάμε και λέμε ότι πλην τρεις, ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης. Έτσι δεν είναι? Ότι αν συνεχιστεί αυτό και στην ιδιοκτησία, θα ξεκινάμε με πλην τρία. Έτσι είχε πει ο Γεραπετρίτης. Βέβαια τώρα μου πεις, θα βάλουν τις τροπολογίες, θα τα μαγειρέψουν όπως ξέρουν και κάνουν, μια χαρά θα τα κάνουν. Να σου πω κάτι άλλο. Το σπουδαίο από όλα, σπίνε. Γιατί να τα κάνουν όλα αυτά? Σεπτέμβρη μήνα. Εσύ τι προτείνεις? Εγώ τι προτείνω? Σεπτέμβρη μήνα να δώσει το κορδόνι στο Ολυμπιακό να πηγαίνει πρωτάθλημα. Αν τελειώνουμε. Μάλιστα. Η καλύτερη λύση είναι αυτή. Τώρα εσύ ρωνεύεις, αλλά το θέμα. Όχι, γιατί να εδρώνουν οι άλλοι, για ποιο λόγο? Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα φέτος. Γι' αυτό το λέω. Οπότε τώρα τι, δηλαδή τι επικαλείσαι? Αυτό που λέω. Δώσε το κορδόνι στο Ολυμπιακό, μην γίνει πρωτάθλημα. Υπάρχει και ο φόβος πάλι του κορονοϊού να επανέλθει. Άστο λοιπόν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ναι. Εγώ μιλάω σοβαρά, εσύ ρωνεύεσαι. Ναι, το βλέπω πώς σοβαρά. Μιλάω σοβαρά πολύ. Εντάξει, εγώ αυτά λέω. Ναι, τώρα, όσο λέγε. Τον αρέσει, σ' όποιον δεν αρέσει, βρε αγαπητέ. Λέγε. Δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αβγενάκης. Βγαίνουν και λένε πολλοί ότι είναι, λέει, Φιλιππινέζα. Όπως ο Τίγρη. Δε Τίγρη, Φιλιππινέζα. Άμα πει ο Λισάνδρου που ελέγχει στην ΕΠΟ, τι θα λες μετά? Εσύ δεν ήσουν μαζί με τον Αλαφούζο που φτιάξατε την Τριανδρία και λέει και σας έχει κατακλέψει ο ΠΑΟΚ και στο Βόλο και στο ένα και στο άλλο. Πρώτο το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο, Αβγενάκης. Αβγενάκης, πώς είναι το Ολυμπιακό αφού κράτησε με το έτσι θέλω την τροπολογία τον ΠΑΟΚ? Λέω εγώ τώρα, πώς είναι το Ολυμπιακού που δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Αβγενάκης είχε την τροπολογία για τον ΠΑΟΚ. Η κυβέρνηση του Κούλη που ανήκει ο Αβγενάκης. Ο οποίος είχε τεντήσει στο περιθώριο. Και τι θες του πει ο Γιαννακίδης? Α, τώρα στο περιθώριο ο Αβγενάκης. Δεν μου λες. Άκουρε μαγκά. Εγώ μιλάμε για γεγονότα. Όταν έγιναν τη ζωή, δεν παραμερίσει ο Αβγενάκης τη θέση του πει ο Γιαννακίδης. Σωστά. Τι μου λες. Τώρα τι κόλλησε, δηλαδή. Η κυβέρνηση, ωραία. Το διαγράφω εγώ, η κυβέρνηση. Εκεί κόλλησε εσύ το όνομα. Γιατί εδώ πέρα λένε ότι η επιτροπή είναι το Αβγενάκη. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα, δηλαδή τελείω. Ότι εν πάση περιπτώσει. Είναι και ο Αβγενάκη, λέει, επιτροπή, λέει, και είναι στημένη. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Δεν πιστεύω τίποτα. Άκου φίλε. Για ξεκαθάριση. Είναι παιδική η συζήτηση που κάνουμε. Είναι παιδική? Όχι. Είναι περιττή, είπα. Ναι, πια. Το κατάλαβες? Δηλαδή, εσύ είσαι Ολυμπιακός, θα βλέπεις τα πράγματα μονόθερμα. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα. Και εσύ που είσαι Απόλλων, εσύ που. Με έχεις ακούσει εμένα ποτέ να βλέπω τα πράγματα. Με έχεις ακούσει ποτέ να βλέπω τα πράγματα μονόθερμα? Όχι! Εσύ τα βλέπεις Ολυμπιακός, τέλειος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ολυμπιακός! Μα εγώ δεν λέω ότι. Άκου ρε μαγκά. Έλα μου. Τι να πει, δεν το έχει κρύψει το επιχείρημα αυτό. Άκου να σου πω κάτι. Εκεί που είχε δίκιο Ολυμπιακός, εγώ το βγάλα στη φόρα. Ήμουν αυτός που αποκάλυψα τι γίνεται με τον Πάκο και την Ξάνθη. Από εκεί και πέρα, τέζα ο Καμπούρης. Δεν διαφώνησε κανείς αυτό. Και γι' αυτό σε έδιωξε η Κοντζάρεβα από την Προεδρία του Απόλλων. Εγώ τα λέω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν έχω, δεν κρύβομαι, το ξέρεις. Το θέμα είναι εσύ όμως τι λες, ότι εν πάση περιπτώσει ποιος πρέπει να πει στην ΕΠΟ, Λισάνδρου, που ξανά η ΑΕΚ ελέγχει την ΕΠΟ. Αν άκουγες καθημερινά την εκπομπή, θα άκουγες αυτό που είπα και χθες. Ότι στο θέμα, ναι, άκου λοιπόν και θα το ξαναπώ. Γεια σου ρε Γεωργίου speaking. Θα ακούσεις? Έκλεισε. Μ' ακούς? Άκουε μ' ακαμπονάκλησες να το ξαναπώ αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Να μην συνεχιστεί αυτή η ιστορία να ψηφίζουν οι ενώσεις και τα επαγγελματικά σωματεία. Δηλαδή να είναι 70-72 ψήφοι. Διότι μετά από κάθε εκλογή, την άλλη μέρα, όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποιος κάνει κομμάτι στην ΕΠΟ. Τι πρέπει να γίνει? Να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και τα ερασιτεχνικά σωματεία. Εκεί δεν γίνεται να τους πιάσεις όλους και να κάνεις
κυβέρνηση στην ΕΠΟ. Με αυτή την περίπτωση δεν θα ξέρει κανένας ποιος έχει την ΕΠΟ. Ο Μαρινάκης την έχει πιάσει τη δουλειά και επιμένει σε αυτό να ψήφισουν και τα αριστερά σωματεία. Και έχει δίκιο, διότι ο Μαρινάκης τώρα δεν έχει ενώσει δικές του. Τις ενώσεις έχει ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης. Και επειδή κοιτάει το συμφέρον του, λέει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Ούτως ώστε να μην έχει κανένα στην ΕΠΟ. Ούτε εγώ, ούτε ο Μελισσανίδης, ούτε ο Σαββίδης κανένας. Έλα φίλε. Ναι. Μας έλα, ακούτε. Γιώργη. Έλα φίλε. Μισό λεπτό, χαμηλώ στο ράδιο. Ναι. Έλα Μίτσο, σαϊκτής ρε μπαγάσα. Έλα Μίτσο. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, θα μας πίνουν τα μαλλιά ρε Γιώργη. Τι είναι αυτά που έλεγε ο Γαβρός να πούμε. Τι είναι αυτά. Αυτά δηλαδή όταν στην 20ετία τα ξεχάσαμε ήταν όλα καλώς καμωμένα. Τι είναι αυτά ρε. Δηλαδή στην 20ετία δεν υπήρχε παράγκα. Δεν υπήρχε ο Γιάχος, δεν υπήρχε ο Ποντίκας. Τι είναι αυτά ρε. Και έπαιρνε πέτσι ένα πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Ας τα ξεχάσαμε αυτά δηλαδή. Τι πράγματα είναι αυτά. Αν είναι δυνατόν, δεν έχουμε μνήμη ελέφαντα. Τα θυμόμαστε. Υπήρχε, επί 20 χρόνια υπήρχε μια παράγκα και γινόντουσαν όργια με τον Ολυμπιακό. Όργια. Έβαζε goal offside, έπαιρνε παπουτσέλι απέναντι. Έτσι, επί 20 χρόνια έτσι έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Με τους Γιάχους και με τους Ποντίκες. Να είσαι δίκαιος και ειλικρινής. Αν είναι δυνατόν. Δεν τα έπαιρνε όλα έτσι. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα, Γιώργη μου. Όχι, τα περισσότερα τα έπαιρνε με την αξία του. Έχει πάρει όμως και μουσαντένια πρωταθλήματα. Αλλά τα περισσότερα με την αξία του έχει καλύτερη ομάδα από τους άλλους. Γιώργη, κοίταξε. Και οι άλλες ομάδες είχαν καλούς παίχτες και καλές ομάδες. Γιατί δεν το παίρνανε όμως το πρωτάθλημα. Γιατί δεν είχαν την ΕΠΟ για αυτό. Γιατί υπήρχε πίσω η παράγκα και η διατησία με τους Ποντίκηδες και τους Γιάχους. Άσε τώρα, ξέρω εγώ τι λέω τώρα. Δεν λέω. Τα καθαρά πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός είναι 6. Τα υπόλοιπα είναι με την παράγκα και με τη διατησία. Άστο, τα ξέρουμε αυτά. Και τον πείραξε τώρα τον Αντωνάκη, τον πείραξε η εξυγίανση. Τα 20 χρόνια αυτά που το έπαιρνε μόνο μια ομάδα το πρωτάθλημα, εκεί ήταν όλα καλώς καμωμένα. Όλα καλώς καμωμένα. Τίποτα δεν υπήρχε, όλα. Πριν όλα ήταν καλά, τέλεια. Πριν πέσει ο ιός, εγώ το φώνασα τότε στη διαμάχη, τη μεγάλη διαμάχη ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός αντιδρούσε και έκανε ό,τι έκανε εναντίον του ΠΑΟΚ, ότι η αιτία ήταν η εξής. Ο Ολυμπιακός, επειδή τα έχει κάνει, έλεγε. Γιώργη, δεν ακούγεσαι καλά. Λέω, ο Ολυμπιακός, επειδή τα έχει κάνει και αυτό στο παρελθόν, έλεγε. Βεβαίως. Στην πουτάνα. Άκουσε με, μην μιλάς. Ναι. Ο Ολυμπιακός έλεγε. Στην πουτάνα πουτανιές δεν περνάνε. Αυτό έλεγε στον ΠΑΟΚ. Έτσι, σου λέει, τα έχω κάνει εγώ, θα μου τα κάνεις τώρα, εσύ. Έφτασε, τρελάνε. Γεια σου. Τα λες ωραία, ρε μπαγάσα, Γιώργη, τα λες ωραία. Λοιπόν, και τώρα, βγήκε, και τώρα πήρε μια απόφαση θαραλέα, νομίζω, η κυρία Σπανού, για τον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Ατρομήτου. Σε αυτό ο Αντωνάκης δεν λέει τίποτα, δεν έχει τι να πει. Ρε Αντώνη, εδώ καραμπινά το σκάνδαλο να πούμε. Εκεί θα μιλήσει η φίλη μου το δικαστήριο. Καραμπινά το σκάνδαλο, Αντωνάκη. Εδώ πρέπει να πέσει ο Ολυμπιακός κανονικά σε αυτό. Αυτό είναι καραμπινά το σκάνδαλο. Πρέπει να πέσει να πάει στη Δέλτα Εθνική. Γιατί είναι σκάνδαλο. Ο αγώνας Ατρομήτου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο Αντώνης, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν δικαιολογούνται. Ούτε 20 ετία, η αμαρτωλή 20 ετία, ούτε τώρα. Ούτε τώρα με την περίπτωση του σκάνδαλου με τον Ατρόμητο. Ναι, δεν δικαιολογούνται τα δικαιολόγια. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλα. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε. Ο κύριο Γεωργίου. Εγώ. Σας ακούω χρόνια. Εγώ δεν θα μιλήσω, αν και είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να μιλήσω για μουσική, γιατί δεν ακούω τη μουσική σας. Ήμουν και εγώ παλιός ροκάς. Και έχει βάζει καταπληκτική μουσική και έτσι αυτή η μουσική. Είχατε βάλει τις προάλλες Τζον Ντένβερ που άρεσε και στην κόρη σας, Σταυρούλα. Ναι, ναι. Ναι, πολύ καλά.
Και έτσι συγκινήθηκα κάποια στιγμή, γιατί όταν ήμουν νέος ήμουνα με μια παρέα στη Μήλο και είχε έρθει ένας φίλος μου και έπαιζε κιθάρα και έπαιζε το τραγούδι John Edward. Μάλιστα. Είμαι πάνω κάτω στην ηλικία σας. Αυτό που θέλω να σου πω για τη μουσική είναι το εξής. Ένας πολύ μεγάλος τώρα τελευταία είπε το εξής. Το μέλλον της μουσικής είναι το παρελθόν της. Και εγώ πιστεύω ότι η ροκ μουσική, πλέον ακούμε κλασική μουσική πλέον. Δεν ακούμε, δηλαδή ακούμε Stones και Beatles και λοιπά και λοιπά. Είναι μουσική κλασική ακούμε πλέον. Για εκεί πάει. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το κάποια στιγμή, επειδή είστε κλασικό ροκάς, ήταν μια κάποια στιγμή, ήταν 25 χρονών ήταν τότε, ο Mick Jagger με τον John Lennon, σε μια εκπομπή βρετανική. Στον Πικαντήλη Σίρκους. Έχουν παίξει τώρα, ακούστε. Έχει παίξει. Εκείνη την εποχή ήταν ο Κλάπτον, ήταν 23 χρονών. Έχει παίξει Κλάπτον, Λένον. Ο Κιθ Ρίτσαρντ παίζει μπάσο. Και ο Μιτς Μίτσελ, τον Τζίμι Χέντρι Εξπίριανς, παίζει ντραμς. Ήταν και κάποιος άλλος που δεν τον είπες. Μπράβο. Ήταν και ο Αϊόμι, τον Black Sabbath. Αν το βάλεις, Γιώργο. Ήταν και είμαι από τον Πικαντήλη Σίρκους. Αν το βάλεις, είναι τον Γκέτα Γεγέ. Βρες το και βάλτο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο Πανάβας είμαι που σε πήρα εκτές. Καλώς τον. Να σου πω μια κουβέντα στα γρήγορα. Ναι. Για το πρωτάθλημα που το play-off αυτό. Λέω εγώ με το μυαλό μου, καλύτερα να παίζουμε εγώ και εσύ μπάλα, παρά αυτή. Α. Και μια χάρη ήθελα. Για λέγε. Μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι το Τζο Κόκερ, άμα γίνεται. Ποιο? Τζο Κόκερ. Ποιο? Το Τζο Κόκερ. Τζο Κόκερ είναι τραγουδιστής, ρε. Ε? Ο Τζο Κόκερ είναι τραγουδιστής. Ναι, τραγουδιστής, αυτό ήθελα να σου πω. Μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι από αυτόν. Θα σου βάλω, θα σου βάλω. Άμα γίνεται. Έγινε, έγινε, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, φίλε μου. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου, ρε Γιώργο. Για καλά. Παναγιώτης είμαι από Φιλαδέλφια. Έλα πάνω. Εμένα πιτσιρικά με φωνάζανε Pink στο ψευδόνυμο. Γιατί άκουγα Pink Floyd. Ήταν μια έτσι διαφορετική κίνηση στη μουσική. Διότι φύγαμε από τα κλασικά ριφ αυτά των Stones και τα. Και μπήκαμε κάπου πιο, ας το πούμε, ηλεκτρονικά σε εισαγωγικά. Ήταν τρομερές παραγωγές. Οι άνθρωποι ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, στον τρόπο που ηχογραφούσαν και στα παίξηματά τους. Θυμάμαι όταν είχε βγει το Woozy Woo αρχεία εκεί το βινίλιο που αγοράσαμε. Το θυμάσαι το άσπρο με το φωτιά ο τύπος. Έκανε τρομερή εντύπωση το εφέ που είχε συλλάβει τότε ο φωτογράφος για την εποχή εκείνη. Μείναμε το στόμα ανοιχτό, λέει, τι φωτογραφία είναι αυτή. Κοίταξε, Άρης, αυτή το πρώτο χαρακτηριστικό τους ήταν ψυχάκιδες. Ναι, εντάξει, δηλαδή, με αυτή. Εγώ έχω δει δεκάδες συναυλίες. Ναι. Η καλύτερη συναυλία που έχω δει στη ζωή μου, ναι, ήταν του Ρότζερ Γότερς πριν από 5 χρόνια περίπου, 6. Σε ποιο μέρος? Στο ΆΚΑ. Ναι. Με το The Wall. Σκέτο, ναι, όμως ο Ρότζερς μόνος ο Γότερς. Ναι, 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 τα έχουν σπάσει. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια συναυλία ποτέ στη ζωή μου. Ναι, έκαναν τρομερές επενδύσεις, ειδικά συναυλίες. Τρομερές επενδύσεις και στα ηχητικά και στα εφέ και στον τρόπο παίξηματος και πολλές πρόβες. Και δεν σου έχει κάνει εντύπωση, Γιώργο, για άλλο πήρα να πω, αλλά με συνεπήρε και το τραγούδι. Δεν σου κάνει εντύπωση το πόσο χαμηλά κρατάνε το κεφάλι οι άνθρωποι αυτοί. Το όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε τώρα για τρομακτική αναγνωρισιμότητα, έτσι, παγκοσμίως. Κοίταξε, ο Βόντο έχει τσακωθεί τώρα με του άλλου εκεί. Κάπου διάβασα ότι ο Ρότζερ Γότερς έχει τσακωθεί με του άλλου. Ναι, ρε παιδί μου, είναι τσακωμένοι, εντάξει, είναι χρόνια τσακωμένοι αυτοί. Έχουν και πολιτική, είναι και κάποιο, μπαίνουν και κάποια πολιτικά θέματα στη μέση. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρουμε, δεν μπορεί την αλήθεια να μάθουμε ποτέ. Είναι τσακωμένοι, οκ. Okay. Αλλά θέλω να σου πω, έχεις διαβάσει κάτι για την προσωπική τη ζωή, έχεις δει σκάφη, κότερα, πολυκατοικίες να τρέχουν από εδώ, να ταξιδεύουν, να κάνουν εμφανίσεις, showbiz. Πουθενά. Οι άνθρωποι είναι για με ένα t-shirt βγαίνει και παίζει. Τέλος. Ούτε χλειδές. Ούτε 40 δαχτυλίδια στο χέρι του να που κάνουν το σόλο για να δουν τι φοράω. Τέλος πάντων, άστα αυτό. Ρε Γιώργο, έχω μια πορεία.
και αν μπορείς να μου τη λύσεις, έτσι. Έχουν παλιός ακροατής, έχουν ξαναμιλήσει, αλλά δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Αλλά αυτός ο τύπος που βγαίνει Τόνι και λέγεται και Αντώνης και γεια σου ρε Γιώργο Χαχαχά και μόλις πήγε κάτι με τα λιαστείο τόπα, αυτός δουλεύει ποτέ. Γιατί το πρωί το ακούω στο ράδιο, το μεσημέρι δεν ακούω στο ράδιο σε σένα, το απόγευμα δεν ακούω στο ράδιο, το βράδυ το ακούω στο ράδιο. Και έρχεται ένας φίλος, ο οποίος... Δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό. Ναι, να σου πω τώρα, το δεν είναι ο μόνος. Αυτός ο φίλος που σου λέω, γιατί και εγώ είχα δουλέψει κάποτε κοντά σε έναν πρόεδρο που σου είχα πει, ήταν πριν κάνα δύο χρόνια σε κάποιο πρόεδρο και μου λέει... Ρε εσύ μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι οι οργανωμένοι οπαδοί, μου λέει, υπάρχουν οργανωμένοι οπαδοί που το κάνουν εργασία αυτό. Και μην με το στόμα ανοιχτό. Δεν λέω για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ψωνισμένος από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι άλλοι που το κάνουν εργασία. Δηλαδή... θα κάνεις αυτό, ναι, θα κάνεις αυτό. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που το κάνουν αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτοί δηλώνουν. Λένε, είμαι δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, είμαι του Παναθηναϊκού. Παίρνω αυτά τα λεφτά, γράφω σε μια οπαδική εφημερίδα και λέω αυτά. Τώρα εσύ αν θεωρείς ότι τα λέω καλά ή είμαι αντικειμενικός ή δεν είμαι, είναι δικό σου θέμα. Αλλά να είσαι φίλαθος μιας ομάδος, του Ολυμπιακού συγκεκριμένα, και να βγει τώρα σήμερα πάλι και να μας πει τι έκανε η ΑΕΚ και τι κάνει ο ΠΑΟΚ, να ασχολήσουμε την ομάδα σου. Τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι έχει γίνει και με την ΑΕΚ και καλά του είπε ο Μίτσος, τι του είπε, έχεις πάρει λέει 20 πρωταθληματάκι, δεν είναι 20, αλλά τουλάχιστον. Και στο κάτω κάτω υποτιμάς και εμάς τους ακροατές, δηλαδή καθόμαστε και θέλουμε να ακούσουμε 5 απόψεις και 5 τοποθετήσεις για το ποδόσφαιρο. Και ακούμε τώρα ένα χαβαλέ ο οποίος βγαίνει και φωνάζει στην αρχή, μετά τα αλλάζει και του έχουν βάλει χέρι και από άλλους σταθμούς. Και εκεί αυτό συνεχίζει και 6 ώρα το πρωί, τον έχω πετύχει και 6 ώρα το πρωί σε εκπομπή. Έχω τρελαθεί. Ας κάνει λίγο την αυτοκριτική του άνθρωπος, δεν είναι κακό. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να σου πω, που περνάει από το μυαλό μου. Αυτό που είχες πει για τον Παναθηναϊκό για τους Κινέζους. Ναι. Γιατί με την προοπτική, ας πούμε, πώς το λένε, εξαγοράς ή... Ναι. Σκέφτομαι το εξής. Ο Παναθηναϊκός τώρα βλέπω ότι δεν κάνει κάποιες κινήσεις για παίκτες και τα λοιπά, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και αυτά. Εάν υπήρχε προοπτική εξαγοράς από κάποια ομάδα, που σημαίνει ότι θα πάρουμε μπάτζετ, αυτοί που θα έρθουν δεν θα θέλαν να κρατήσουν κάποιο υλικό, ας πούμε. Ποιο να κρατήσει το γιο του Ρόνι. Με συγχωρείς μωρέ, αυτός ήταν ο πιτσιρίκας του. Όχι, δεν είναι τίποτα. Έχει γίνει σίδια, αλλά πάει στη μήτρα. Όχι. Τι πράγμα, έχει κάνει δύο επίσημα παιχνίδια στον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Όχι, δεν το λέω για αυτό. Όχι, μην το παρεξηγείς. Δεν το λέω για αυτό. Λέω το εξής. Ένας πιτσιρίκας 17 χρονών έχει παίξει δύο φορές, παράδειγμα. Και γύριξε ότι κάτι είναι. Ναι. Και πιθανό να έχει εκδηλωθεί και κάποιο ενδιαφέρον από κάποια ομάδα. Εσύ που τον έχεις στην ομάδα σου, δεν πρέπει να πούμε να κοιτάξεις να τον κρατήσεις, μπας και οικονομήσεις. Του έκανε πρόταση ο Αλαπούζος. Δεν έχει, θα πάει στην Ίντερ. Εγώ από ό,τι ξέρω, τη μαμουνιά την έχει κάνει ο Νταμπίζας πέρυσι. Γιατί ήταν λέει να τον ανανεώσει και αυτός κόλλησε, δήλωσε κόλλημα. Ο Νταμπίζας την έχει κάνει το λάθος. Όχι χωρίς να θέλω να βγάλω λάθος τον Αλαπούζο. Δηλαδή το χειρίστηκε σωστά. Άσχετο αυτό. Εγώ το είπα με την έννοια του ότι ο Κινέζος που θέλει να βάλει τα λεφτά του θα πρέπει να ξέρει και τι αγοράζω. Δηλαδή θα πάει να πάρει 30 χρόνια και 35 χρόνια και η μισή να είναι χτυπημένη στον απόδειο και η άλλη στο άλλο, δεν θα κοιτάξει να πάρει το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Τώρα θέλει πιτσιρικά να πάει στην Ίντερ. Ναι, ας πάει το παιδί. Άπειρος μισό λεπτό. Άπειρος, θα το φάει το μαύρο σκοτζάρι. Αυτός πάει ξανά. Αυτός θα χαθεί όπως χαθήκαν πολλοί. Δηλαδή να σου θυμίσει ένα όνομα. Ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας θυμάσαι πως ήταν. Ναι, πού τον είπαμε. Πού είναι ο Μαυρίας ο Μασικάρ. Περίμενα να σε ρωτήσω κάτι. Η Ίντερ, πόσο σκάουτερ έχει παγκοσμίως και τι φυτεωρία βλέπει κάθε χρόνο. Η Ίντερ, σου λέω μια ομάδα συγκεκριμένη. Η Ίντερ, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτό το παιδί να κάτσει και να είναι μέσα σαραντάδα. Δεν σου λέω 20. Σου λέω 40. Υπάρχει περίπτωση. Απλά εντάξει, αυτό το σκεπτικό έχει. Βλέπει και ότι η χώρα δεν πάει καλά, δεν ξέρω πώς το βλέπει. Και η οικογένειά του τον επηρέασε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ σου είπα: έχω ένα γιο ο οποίος έπαιζε πάρα πολύ καλά, είναι 15 τώρα. Καλός παίχτης. Καλός παίχτης γιατί τον έβλεπα από τις κλήσεις που δεχόταν και πώς έπαιζε και πώς κατέβαινε και με τους πιο μεγάλους κτλ. Μπαμπά, βαρέθηκα, δεν γουστάρω. Αντάξει, αγόρι μου. Τα πει στα μάτια. Δεν κάτσω, αν κάνω εγώ το όνειρό μου πραγματικότητα. Έγινε, ρε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Να σου καλά, Γιώργο. Για καλά, για καλά. Έλα, φίλε μου. Έλα, Γιώργο. Πάμε. Μ' ακούς? Πολύ καλά. Καλησπέρα, καλά είσαι? Καλησπέρα.
Από Θεσσαλονίκη είμαι ο Τζόρνταν. Γεια σου, Τζόρνταν. Τι γίνεται? Καλά. Να του πούμε του φίλου του προηγούμενου ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων που ακούν ραδιόφωνο. Άλλος το ακούει γιατί το γουστάρει. Άλλος το ακούει γιατί θέλει αν ενημερωθεί. Άλλος το ακούει γιατί είναι εθισμένος. Άλλος το ακούει γιατί θέλει να περάσει την προπαγάνδα του. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κατηγορία είναι και η επικίνδυνη βέβαια η τελευταία. Εμείς εδώ πάνω τους λέμε jukebox. Του βάζει το κέρμα και λέει ό,τι θέλει. Τα παίρνει από κάποιον και λέει ό,τι θέλει. Και βγαίνει σε εκπομπές και περνάνε, θέλουν να περάσουν αυτά που θέλουν. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εκεί δεν έχετε τέτοια? Παντού υπάρχουν αυτά. Άντε μπράβο, παντού υπάρχουν. Δεν μου λες τώρα. Εκεί τώρα με τις τελικά θα αρχίσει το πρωτάθλημα, έτσι? Ναι. Θα αρχίσουν τα play-off. Και τα play-out. Και τα play-out. Δεν μου λες, εάν έχουμε κάποιο κρούσμα, τι γίνεται? Όπως λένε οι γιατροί, ναι, το κρούσμα πάει απομονώνεται. Οι υπόλοιποι παίκτες μπαίνουν σε καραντίνα 5 ημερών, κάνουν από 2 τεστ, ναι, και επανέρχονται. Και επανέρχονται. Αν βρεθούν τώρα 3-4 κρούσματα, εκεί τις πήρε ο διάολος. Ναι, αν βρεθούν δύο πρωτοκλασάτη. Κάπως έτσι θα γίνει. Και μια ομάδα δύο πρωτοκλασάτη. Κάπως έτσι θα γίνει πάλι. Ναι. Δεν υπάρχει αλλίωση εδώ? Τώρα ακολουθούμε αυτά που λένε οι γιατροί. Τι να σου πω. Όχι, δεν υπάρχει αλλίωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Αλλίωση θα υπάρχει ούτως ή άλλως. Αυτή μπορεί. Ναι. Πάμε τα πόδια του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, καταρχήν θα υπάρχει πάνω από 20 θλάσεις. Θα το δεις τώρα. Σε όλο το μίνι πρωτάθλημα αυτό των 10 αγωνιστικών θα έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Και σύν της άλλης θα καεί και η επόμενη χρονιά. Διότι από ό,τι βλέπω θα πιάσουμε τέλη Ιουλίου. Έτσι. Αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου. Άρα λοιπόν μετά θα πρέπει να φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μετά θα πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι. Προετοιμασία δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει πάλι το ίδιο πράγμα έτσι κανένα 2-3 εβδομάδες και θα καεί και η επόμενη χρονιά. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι ξεκινάμε στο άλλο το πρωτάθλημα. Το χειρότερο είναι ότι τι θα γίνει με την Ευρώπη. Θα δώσουν, ναι, πάλι προκληματικά. Και προκληματικά. Καταλαβαίνεις τι να γίνει. Όχι, καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν σε μια σοβαρή κυβέρνηση, θα έπρεπε να το διακόψει. Από την κυβέρνηση εξαρτάται. Όπως στην Ευρώπη κάποιες άλλες κυβερνήσεις διακόψαν τα πρωταθλήματά τους. Από τους γιατρούς εξαρτάται. Ναι. Όπως λέει η κυβέρνηση, εμείς κάνουμε αυτά που λένε οι γιατροί. Αυτό δεν, ναι, είναι συνέχεια. Πρόσεξε λίγο. Καμιά φορά λέμε όμως η τώρα εγώ ξέρω που την πας τη δουλειά. Όχι, να μην γίνει το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνω. Άκουλε, θα φτάσουμε και εκεί. Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Δεν είναι κανονικά όμως με κανονικές συνθήκες. Λοιπόν, ρωτάω εγώ τώρα, μια που το πήγες εσύ έτσι τη δουλειά. Εάν ο Ολυμπιακός ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ δεύτερος, θα ήθελε να το κάνει το πρωτάθλημα? Να σου απαντήσω. Ναι. Ναι, με το εάν. Εάν το πουλί μου είχε νύχη, θα ήταν δάκτυλο. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Τι δηλαδή, να σου πω τώρα, τι να σου πω, ότι δεν θα ήθελε. Σίγουρα δεν θα ήθελε, το ξέρω. Μάλιστα, και εσύ δεν θέλεις. Μα πρόσεξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε τουλάχιστον και στα άλλα τα αθλήματα, όπως τώρα στο χάντμπολ που το διακόψανε και είπανε πρωταθλήτρια οι ΑΕΚ, άνδρες και ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο πρωτάθλημα. Διότι δεν τελείωσε. Αλλά λέω το εξής. Τώρα με συγχωρείς. Τώρα με συγχωρείς. Χάντμπολ γυναικών δεν θέλεις πρωτάθλημα. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, έτυχε να είσαι στο χάντμπολ. Να σου πω κάτι. Λέμε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να διακόψουμε το πρωτάθλημα, να μην γίνει τίποτα για να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο. Άμα είχε διακοπεί το πρωτάθλημα, είχαμε πάρει απόφαση να διακοπεί το πρωτάθλημα, να μην συνεχιστεί, ναι, δηλαδή, ναι, θα γινόταν αναγκαστικά και αναδιάθρωση. Ας γίνει και αναδιάρθρωση. Γιατί, άμα είναι για το καλό του συνόλου, γιατί όχι? Ας σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Από τότε που ξέρω εγώ τον εαυτό μου, δηλαδή 40 χρόνια να πω, ζήτημα 4-5 χρόνια να παίχτηκε από το καλοκαίρι σωστά το πρωτάθλημα μέχρι και να ολοκληρωθεί σωστά. Όλο είχαμε καταστάσεις, να πούμε, περίεργες. Τώρα εσύ φοβάσαι την ΑΕΚ? Τι να φοβάμαι, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Τι να φοβάμαι. Μα γι' αυτό θέλει να διακοπεί το πρωτάθλημα. Μη συμβαίνει η ΑΕΚ. Άκουσε με λίγο. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει κομπλέ. Είναι κομπλέ.
και ο Κρέσπο γυρνάει, νομίζω, σήμερα. Τότε για γιατί να μην συνεχίσει το πρωτάθλημα. Μα το τίμιο, το δίκαιο λέμε ποιο είναι. Το ηθικό ποιο είναι. Δηλαδή είναι καβάλα άλογο Ολυμπιακό με 7 βαθμού μπροστά. Συν την τιμωρία. Με ρώτησε προηγουμένω σαν Ολυμπιακό, έτσι και εγώ θα σου δώσω κάτι άλλο. Αν ήσουν εσύ στη θέση τη ΑΕΚ, τι θα έλεγε, να διακοπεί. Αν πάρουμε το ηθικό κομμάτι, φυσικά να διακοπεί. Δε, ο Μελισσανίδης. Α, εδώ πάμε στο ηθικό κομμάτι. Εσύ το πες να πούμε τις προάλλες ότι ο Μελισσανίδης είπε μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι, έτσι, η υγεία των παιχτών. Άρα λοιπόν η πρόληψη, αφού πρέπει να, να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Εγώ σε ρώτησα και... κάτι. Εάν ήσουν στη θέση τη ΑΕΚ, θα έπρεπε να διακοπεί. Μα η ΑΕΚ δεν έχει να κερδίσει κάτι. Πώς δεν έχει να κερδίσει. Να συμπεράσει. Να συμπεράσει. Ποιο να περάσει. Μέσα έξω θα την κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Τι να περάσει. Τι εντάξει. Δε, θεωρητικά, δηλαδή... θεωρητικά έχει πιθανότητες. Θεωρητικά όλοι έχουν πιθανότητες. Θα σου πω κάτι. Μα όχι, δεν είναι. Εσύ θεωρητικά να πας στο πρωτάθλημα δεν έχεις. Γιατί δεν έχω. Για πες. Γιατί είσαι 15 βαθμούς πίσω. Σοβαρά μιλάς. Γιατί ασώπαλα μιλάω. Γιατί δεν είναι 15 βαθμούς πίσω. Πώς είναι. 7 είναι στο χόρτο, τα άλλα είναι η προπαγάνδα. Έλα, έλα, έλα. Ας κόψουμε αυτή τη συζήτηση. Μου την λύνει πάλι. Μου την λύνει Ολυμπιακό τώρα. Μου την λύνει Ολυμπιακό. Πρώτη αγωνιστική κερδίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Είναι 4 βαθμοί. 4. Ναι. Άμα κερδίσει 4 βαθμού, οπότε. Άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα πρώτη αγωνιστική που είναι το πιο φυσιολογικό, δεν είναι 4 βαθμοί. Άσε το μείον 7. Α, εννοεί η διαφορά, εννοεί. Γιατί να πείσω. Το άλλο μείον 7, γιατί δεν θα πείσω. Να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί μπορεί με αυτές τις συνθήκες όλα είναι πιθανά. Μπορεί και ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί. Μπορεί ναι. ο ΠΑΟΚ να δοθεί. Ναι, και, μπορεί να... και μπορεί ο ΠΑΟΚ να πέσει κατηγορία. Ναι, μπορεί να πέσει και ο Ολυμπιακός λοιπόν... κατηγορία. Α, πού να πέσει ο Ολυμπιακός. Το χόρτο οι βαθμοί είναι 7 όμως, δεν είναι 14 επειδή θέλουν κάτι. Έλα, έλα, τώρα. Γίνεσαι σοβαρός. Γίνεσαι σοβαρός. Μου λες τώρα. Ναι. Εσύ έχασες μέσα στον Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Από τον Ολυμπιακό. Και τι έγινε που έχασαμε στον Τούμπα. Μπορεί να τον κερδίσει μέσα έξω τώρα. Πώς μπορεί να τον κερδίσει. Γιατί να μην τον κερδίσει. Πώς μπορεί να τον κερδίσει που η ομάδα σέρνεται. Όχι, δεν σε έρνα, σε πληροφορώ ότι γύρισε. Δεν την είδαμε, δεν ξέρω την ομάδα του τελευταία φορά. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Περάσανε 3 μήνες από τότε που έγινε απέξω από δεύτερο. Έκανε προπονήσεις, έκανε αγώνες και. Όχι, γυρίσαν όλοι οι τραυματίες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με πολλούς. Με πολλές. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό να πω και κάτι ακόμα θέλω. Μισό λεπτό. Έλα, μονοπόλη, συλλέγε. Με τις εκλογές τώρα θέλω να μου πεις. Με τις εκλογές της ΕΠΟ. Αν κάνω λάθος, είπες ότι. Αν δεν κάνω λάθος, ότι. Το πιο δίκαιο είναι να πούμε. Να ψηφίσουν όλοι και να μην έχει κανένα στην ΕΠΟ. Δεν γίνεται αυτό. Πώς δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Να πάψει τον Ταβατζηλίκη. Δηλαδή, να πάψει η ΕΠΟ να έχει τα βατζίδες σε κάθε εκλογές. Ναι, μαζί σου είμαι και εγώ. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Άμα ψηφίσουν όλα τα εθνικά σωματεία. Δεν ελέγχονται. Όλα τα σωματεία δεν ελέγχονται. Όχι βέβαια. Κουμάντο ποιο θα κάνει τα σωματεία. Δεν θα τα κάνει ο πρόεδρο Ένωση εκεί. Τι λε τώρα από τι λες τώρα να κάνει ο πρόεδρος στο, στο νομό του Ηρακλείου π.χ. παράδειγμα, στο κουμάντο ποιος θα τα κάνει σε σωματεία εκεί. Όταν θέλουν κάτι από εκεί τα σωματεία από ένα νομό, ας πούμε, ναι. Ποιος θα κάνει. Και, πέρα, και εννοείς να χρηματοδοτηθούν, ναι. Όχι άλλο. Αυτό λες. Να λαδοθούν. Όχι να χρηματοδοτηθούν, ναι. Λέμε τα δελτία, τα αυτά όλα, η αρχή του νομού δεν τα βγάζει αυτά όλα. Κουμάντο δεν μου λες ίδιο να ψηφίσουν 70 και να ψηφίσουν 4.000. Ή το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Πάλι θα, η ΕΠΟ πάντα θα. Κάπου θα είναι, να το ξέρεις. Πάντα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Λέμε, για χαρά. Γρήγορα έχουμε 2 λεπτά μπροστά μας. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργος από Περιστέρι, πρώτη φορά μιλάμε. Έλα, Γιώργο. Για μουσική θα πω τώρα, δεν θα πω τώρα. Από ναι, τα λουκέτα τώρα που πάω και τα λοιπά. Λοιπόν. Τη δεκαετία του 70 που εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο υπήρχε μια γκρουπάρα που λεγόταν Grand Funk Railroad. Σωστός. Λοιπόν, και κανένας από τους φλόρους τώρα εδώ στα ραδιόφωνα. Έχω βάλει εγώ κομμάτι για να σου ξαναβάλω. Λοιπόν, σου πετάω μπαλάκι. Έχω βάλει Grand Funk πολλές φορές. Οκ, δεν έχει τύχει να πούτε, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Έγινε φίλε. Για χαρά. Για χαρά. Βασίλη, έχω μια πορεία. Άκουσα τις ειδήσεις προηγουμένως και λένε. 15 Ιουνίου ανοίγουν τα εποχιακά ξενοδοχεία. Τα κανονικά ξενοδοχεία που λειτουργούν όλο τον χρόνο. Πότε θα ανοίξουν, είπανε. 1η Ιουλίου. Όχι, 1η Ιουλίου είπανε ότι δεν. Η τουριστική ανοίγει τουριστική. Ανοίγουν οι πτήσεις από το εξωτερικό και μπορούν να προσγειώνονται οπουδήποτε. Άρα. Τα 12μηνες λειτουργίες λειτουργούν τα ξενοδοχεία. Από 1η Ιουλίου. Και όχι από 15. Όχι από 15. 15 Ιουνίου τα εποχικά.
Η διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, ακριβώς η δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν από τις 15 Ιουνίου αρχίζουν τα εποχικά, ούτως ή άλλως περιμέναμε τις εξαγγελίες, Γιώργο, για τον τουρισμό. Ναι. Για τον τουρισμό. Άρα, 15 Ιουνίου τα εποχικά, από 1η Ιουλίου οι πτήσεις από εξωτερικό θα μπορούν αυτό να προσγειώνονται. Αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω τα 12 μήνα ξενοδοχεία. 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου. Και όχι 15. Εγώ περίμενα κάτι άλλο σήμερα από τον Κούλη. Όπως? Να μιλήσει για μπάλα. Και να πει κύριε και η μπάλα αρχίζει τότε. Ναι. Μάλλον πέταξε την μπάλα στον υφυπουργό αθλητισμού, ναι, τον Αβγενάκη. Οικονομήσαμε. Αφού θα σου πω κάτι. Η μπάλα είναι μια τρομακτική βιομηχανία. Σαφέστατα. Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μόνο εστίαση. Ναι. Είναι και η μπάλα. Ναι. Φοβερή βιομηχανία. Έχει ναι. Χιλιάδες κόσμος από αυτό την ιστορία. Μπορούσε να βγει σήμερα να πούμε και να πει κύριε, αποφάσισε η Super League να ξεκινήσει 6-7 μέσα 6-7. Κρατάμε βέβαια την απόφαση τη Super League. Ναι. Την εισήγηση προς την κυβέρνηση. Ναι. Γιατί επίσημα δεν έχει πάρει πράσινο φως. Σωστή η κουβέντα. Εύστοχη. Ναι. Μας έκανε εισήγηση. Την αποδεχόμαστε 6-7. Και ναι. Τελείωνε τον πάγο. Δεν πήγε τίποτα. Ναι, ήταν συγκεκριμένο το η ανακοινώση σήμερα. Πάμε ωραία. Να ακούσουμε ειδήσεις. Πάμε. Έλα, φίλε. Εγώ. Εσύ. Καλησπέριζω τον τελευταίο δεινόσαυρο της Ρόκης. Ανταπόκριση. Χαιρετίζω όλο το παρεάκι. Καταρχήν τα συλληπιτήρια στο φίλο τον Βιλάκο. Με συγκίνησε προχτές πολύ. Σου έχω ωραίο ρεπορτάζ φίλε, από ερασιτεχνικού Βελγίου σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είχες πολύ δίκιο πριν την καραντίνα, που είχες μπει σε καραντίνα, που είχα μιλήσει τελευταία φορά και μου λες Λιγαρικέ, περίμενε να δεις τι έχει να γίνει μετά από αυτή την ιστορία. Και σου λέω τι να γίνει ρε Γιώργη, σου λέω ναι. Και μου λες περίμενε και θα δεις. Τι έγινε, μ' ακούς? Πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ φίλε αυτό το πρωτάθλημα τώρα που ξεκίνησε, άμα κατεβάσεις τους βασικούς σου εσύ, με δυο δεκάρια Αυγολέμωνο και Γνατίου μπροστά τον Γιουργάκη από τον Λονδίνο και τον Μπιλ και Ξάρι τον Πασχάλη, Παπουτσέλη διαιτητή, κάτι Μάιντς και κάτι Λιψά εκεί στη Γερμανία, τα έχουμε για πλάκα. Αλήθεια σου λέω. Δεν μου κάνει καμία αίσθηση. Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση, αρνητική εντύπωση η Λιψία. Πώς έπαιζε, Ρε Γιώργο, είχε σε 6 παιχνίδια 8 τραυματισμούς μόλις ξεκινήσαν, ρε φίλε. Τι να, ας τα διακόψουν όλα, δεν είναι τώρα δηλαδή. Δεν έχει ουσία, δεν είναι ποδοσφαίρο τώρα αυτό. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Να. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω τώρα το ρεπορτάζ. Εγώ, φιλαράκι, είμαι. Εδώ έχει 20.000 κατοίκους. Λοιπόν, στην ομάδα εδώ είναι πέσει τώρα τεχνικό, σαν να λέμε τέταρτη εθνική, ξέρω εγώ, ένα πραγματικό μας. Πες στην Πελοπόννηση. Και είμαι σπόνσορας τώρα, μην φανταστείς, έτσι, ό,τι αφορά τον ντύσιμο της ομάδας, ας πούμε. Και δεν είμαι μόνος, έχει κι άλλους. Σήμερα, γιατί ο πρόεδρος έχει ένα πολυκατάστημα με ειδική μου και τα σχετικά, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω να βρεθούμε. Και του λέω, εγώ θέλω να σπάσω το συμβολίο για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, γιατί δεν η κατάσταση είναι, του λέω, πολύ ζωή. Και μου λέει, Τζορτζ, δεν είσαι ο μόνος. Και όλοι οι άλλοι σπόνσορες, οι οποίοι είναι την τοπική κοινωνία εδώ, ξέρεις τώρα, κάποιοι. Ας πούμε που στον επιχειρηματικό τομέα. Λοιπόν, και αυτοί θέλουν να αποχωρήσουν. Πήρα γράμμα, μου λέει, από την Ένωση Ερασιτεχνικών, Ομοσπονδία του τέλος πάντων, ότι για την επόμενη χρονιά, μου λέει, η επιχορήγηση κατεβαίνει 40%. Εγώ, μου λέει, θα παραιτηθώ, γιατί αυτή η χρονιά μας έβαλε μέσα, μου λέει, κανένα 60% τουλάχιστον, το οποίο πρέπει να το καλύψουμε. Και δώσαν εντολή στους παίχτες ότι σταματάνε μη επαγγελματικά τα συμβόλαια. Λοιπόν, να βρουν ομάδες και να παίξουν στην καινούργια χρονιά με 16. Άμα γίνεται αυτό, Γιώργη, σκέψε τώρα σε εμάς, ας πούμε. Εσύ τώρα που είσαι μέσα στα πράγματα, στα ερασιτεχνικά για αυτά, σκέψε τι πρόκειται να γίνει. Σκέψε τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που λες πρέπει να γίνει στην άλλη εθνική. Και στην πίτα. Όχι μόνο στα ερασιτεχνικά. Έχω πει, Έλληνες μικροί. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη λύση τώρα. Τώρα δεν είπα, όντως, δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό που σου είπε ο Βασιλάκης προχτές ο Εγναντίου με τις γυψοσανίδες, μου φαίνεται δεν θα τις βάζουμε για χωρίσματα, Βασιλάκη, αλλά θα αρχίσουμε να τις τρώμε να τις γυψοσανίδες. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο, γερό μου επιτρέψτε παρακαλώ ένα λεπτάκι. Έλα, λέγε. Λοιπόν, μου έδωσε και πάσα πριν ο φίλος ο Τζόρνταν. Είναι πολλοί που σ' ακούνε, έχουν τους λόγους του και τα σχετικά. Δεν έχεις ανάγκη τα δικά μου τα εύσημα και ούτε και τα χρειάζεσαι εκτάλλου. Και απευθύνομαι στο φίλε τον Οντίγκητη να έχουμε. Λοιπόν, φίλε Οντίγκητη, άκου να σου πω κάτι, φίλε μου. Εγώ τον Γεωργίου τον ακολουθώ πολλά χρόνια. Ακόμα και εδώ που βρίσκομαι. Για έναν λόγο και μοναδικό. Ο Γεωργίου Ζάχαρο μπορεί να έχει, φιλαράκι μου,
Αλλά δισκοπάθεια δεν έπαθε ποτέ του. Όπως έχει πάθει, ας πούμε, το 99% από το συνάδελφο. Και εγώ, ρε φίλε, νοτίγκητη αυτή την πάθηση, τη συχαίνομαι. Ειλικρινά σου μιλάω, τη συχαίνομαι. Λοιπόν, και κάτι ωραίοι λαϊκοί τύποι, σαν τον Γεωργίου, τον Μπιλάκο, τον Ιγνάτιου, τον Αυγολέμονο, εκτός από όλα όσα με μάθανε στη ζωή, με μάθανε να διακρίνω, φίλε, νοτίγκητη, πότε πίσω από μια μακιγιαρισμένη ευγένεια κρύβεται ηρωνία και απαξίωση. Λάρα και εγώ στην εκπομπή του Γεωργίου δεν έχω απαξιώσει κανένα. Οπότε λοιπόν, άσε τα παιδιά απ' έξω, άσε τα σάλια για τη σύζυγό μου, την αγάπη σου για τα αδέρφια του στέρβου στην Ορθοδοξία, καταρχήν συστήσου, γιατί εγώ στο Γεωργίου βγαίνω επώνυμα, και μετά, φίλε, μπορεί να με ρωτήσει ό,τι θες. Και κλείνοντας να σου πω και κάτι τελευταίο, φίλε νοτιγκητή. Μακάρι, και στο λέω ειλικρινά, τα ερωτήματα του γιου σου να είναι τόσο ανώδυνα. Γιατί φιλαράκι μου το 13, εμένα και καμιά 500.000 ακόμη που φύγαμε λόγω μνημονίων, τα δικά μας τα παιδιά, αυτό που μας ρωτούσαν ήταν γιατί το ψυγείο είναι άδειο και αν θα μας πάρει τράπεζα το σπίτι. Ελπίζω να ήμουν σαφής, φίλε νοτιγκητή. Γερό μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ, για χαρά. Καλό βράδυ, τα φιλιά μου. Για χαρά. Έλα. Καλησπέρα από Δράμα. Καλώς τον. Ναι. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Δράμα, δόξα. Ναι, ναι, ναι. Δόξα Δράμας, Γιώργο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό σας που είχε την ευγενική καλοσύνη η κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο να με πάρει τηλέφωνο που είχα πάρει προηγουμένως και ήταν κατελημένη στις γραμμές. Αυτό στα 72 μου χρόνια πρώτη φορά συμβαίνει. Λες, είμαι κανένας υπουργός. Θέλω να σε δώσω ένα συγχαρητήρια. Και να σου πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Ναι, ότι εγώ, η κοπέλα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και σε εξυπηρέτησε αμέσως. Ναι. Είναι και μοντέλο. Δεν έχει σημασία, αυτό για μέρα δεν μετρά, μετράει. Άκου να σου πω κάτι, έχει σημασία, ναι, γιατί συνήθως τα μοντέλα χαρακτήρα δεν έχουν, αυτή έχει χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε σένα, γιατί αντιπροσωπεύεις τη φωνή των φτωχών ομάδων μέσα στην Ελλάδα. Και είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που ακούγεται και υπαρχία. Αυτό πρώτη φορά μιλάμε οι δυο μας. Ξαναμιλήσαμε και την περασμένη φορά που είπε ότι ο εχθρός του Βορείου Ελλάδος είναι ο ΠΑΟΚ. Τα ραδιόφωνα της Βορείου Ελλάδος εδώ και 2-3 μήνες, 4 τι να σου πω, ποτέ δεν ακούγεται επαρχία. Τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ασχολούνται 80-20 ΠΑΟΚ και Άρη που έχει ακροατήριο 3 εκατομμύρια ακροατές που μπορούν να ακούσουν τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Το κλείνω αυτό. Έρχομαι στη φωνή τη δική σου. Με συγκινείς όταν αντιπαραθέσεις μαζί με τους Παοκτσίδες και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς και τους Αεκτσίδες. Παίρνεις μια δίκη δημοκρατική δημοσιογραφική φωνή, κύριε Γιώργο. Μάλιστα. Θέλω και κάτι άλλο να κλείσω. Όταν μιλάω μαζί σου συγκινούμε ειδικά για την απόλυτη δημοκρατική σου δημοσιογραφία. Και κλείνω ένα τραγούδι με Barry White. Ευχαριστώ που μ' άκουσες. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου, Γιώργη. Ο καλός τον. Τι έγινε, τι κάνεις. Καλώς. Κατά απόκριση σήμερα. Γεια σου, με μάκα δελικάρι για την απάντηση της πούδας στο. Έλα να σου πω κάτι. Χαμήλωσε λίγο το ποτάσιο με το μικροφωνίζει. Ναι. Ωραία. Έλα, μ' ακούς τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μ' άρεσε η απάντηση που δώσε ο Δελικάρης. Μάγκικη απάντηση. Για αρσενική. Να την άκουνε κάποιοι εκεί. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Έχω λοιπόν μια ένσταση εκεί. Θα γίνω λίγο ερετικός. Άκουσα, σε ακούω κανένα παρά όπως ξέρεις. Άκουσα λοιπόν την προτίμηση για τους πιτσιρικάδες να ανέβουν στις πρώτες εθνικές και είπες να παίζουν δηλαδή στη Super League. Μιλάω για Ελλάδα, που είναι όλοι και του λες. Ναι, μπράβο. Με τη διαφορά είπες ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που θέλουν το πρωτάθλημα, αυτό οπότε δεν γίνεται. Αυτό όμως θα ισχύσει εάν κάποιες ομάδες κρατήσουν επαγγελματίες μεγάλου βεληνικούς και κάποιες άλλες φέρνουν τους πιτσιρικάδες. Αν όλοι φέρνουν τους πιτσιρικάδες πάνω, δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά. Δηλαδή αν ανέβει η K19 του Ολυμπιακού με την K19 του ΠΑΟΚ, με την K19 της ΑΕΚ, με την K19 του Παναθηναϊκού. Μισό λεπτό, δεν εννοούσα αυτό. Να ξυλωθεί όλη η πρώτη ομάδα και να ανέβουν οι πιτσιρικάδες. Αλλά κάθε χρόνο να ενσωματώνονται και 2-3 πιτσιρικάδες μέσα στην ομάδα. Ναι.
Καταλαβες. Δηλαδή, ποια είναι εκτός τον Παναθηναϊκό που το κάνει και τον Ολυμπιακό και λέει κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ποιες άλλες ομάδες το κάνουν αυτό? Από τις άλλες ομάδες, Πανετολικό, Όφη, Πανιόνιο, Απόλλωνα. Γενικά σε ομάδα το κάνουν αυτό. Το φέρνουν δηλαδή στον Απόλλωνα αυτή τη στιγμή που μιλάς εσύ. Λοιπόν, άκουσε με. Όλο το ΑΝΦΑ ΚΑΤΕ στην Αθήνα από πιτσιρικάδες το έχουν πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν περισσεύουν παίκτες καλοί για τις μικρές ομάδες. Εγώ τα βλέπω στον Απόλλωνα τώρα. Ρε Γιώργο, γιατί δεν είναι στην ουσία. Ποιος είναι ο λόγος και το παίρνει? Δηλαδή, ο καθένας που γεννιέται με κάποια οράματα. Ξεκινάει να παίξει μπάλα γιατί έχει κάποια οράματα. Όταν λοιπόν ξεκινάει να παίξει, ας πούμε τώρα, χωρίς να θέλω να αφήσω την ομάδα του Απόλλωνα, από τα Γιάννα, να πω μια. Ναι. Και ξεκινάει να παίξει με ένα μισθό 30-40 χιλιάδες το χρόνο. Πολλά. Και ξέρει ότι αυτές 30. Εγώ είπα 30. Σου βάζω 3.000 το μήνα. Και ξεκινάνε αυτά τα 3.000 να πάνε σε μια ομάδα να γίνουν 250.000. Εσύ θα μείνεις στον Απόλλωνα, στον Πανσεραϊκό, στη Δόξα Δράμα, ή θα πας εκεί που θα πας στα 250. Από εκεί δεν ξεκινάει, ρε Γιώργο. Ακού. Φυσικά αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά μεγαλύτερο ρόλο παίζει το όνομα. Ναι. Έτσι. Άλλο Απόλλωνας, άλλο Πανιόνιος και άλλο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πάμε τώρα να. Γιατί αυτό που λες ισχύει, ας πούμε, χάρη τον Τζιμίκα. Έτσι, που είναι ο πρώτος παίκτης του πρωταθλήματος κατά μακράν από όλους. Βεβαίως. Φέτος τουλάχιστον. Έτσι. Γιατί να μείνει στον Ολυμπιακό, πρόσεχε το σπορ. Μα δεν μιλάω τώρα, τώρα τελείωσε, τώρα θα φύγει. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω όμως. Γιατί φεύγει? Επειδή δεν είναι Ολυμπιακός? Επειδή πάει για τα λεφτά? Για τα λεφτά πάει. Γιατί αυτό θα παίξει 4-5 χρόνια μπάλα ακόμα, 6-7-8. Σου λέει, άμα δεν τα αρπάξω εγώ τώρα εκεί, πότε θα τα αρπάξω, ενώ θα δώσω 30. Κατάλαβες, θέλω να πω, Γιώργο. Mm-hmm. Δίνοντάς μου μια άδεια προπό, να πάω να παίζω προπό όπως δίνανε κάποτε στο Σταυρόπουλο, στο Εργάλεο. Καλά, αυτά έχουν κουμπί το. Ναι, έχουν κουμπί, τρόπος του λέει, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Θέλω να πω ότι αυτός είναι ο λόγος που είναι και επαγγελματικές ομάδες και πάει. Και γι' αυτό δεν μπορούμε, γιατί όταν αυτό που δεν λες, και αυτό είναι το σημαντικό για μένα, είναι ότι οι μικρές ομάδες, παραδείγματος χάρη εδώ στη League One και στη League, κόβουν 25 και 30 χιλιάδες εισιτήρια. Αυτό είναι σημαντικό, Γιώργο. Αυτό, όταν σήμερα, ας πούμε, το Τσάρτον κόβει 18-19.000 σε average, 18-19.000 σε average, πες μου εσύ. Εγώ έχω διαβάσει κάποτε, όχι πολύ παλιά, ότι σε τελικό, αραξιδρούμενο του αθλήματος στο Γουέμπλεϊ γέμισε. Βεβαίως. Οκ, thank you very much, mate. Bye. Περίμενα λεπτό, ρε Γιώργο. Ένα λεπτό, γιατί έχω ένα εδώ πέρα. Λοιπόν. Όπως το πες. Γιατί έγινε αυτό? Αυτό άμα γινόταν, αν έγινε στην Ελλάδα. Πόσα εισιτήρια, παραδείγματος χάρη, Ολυμπιακός, Δόξα Δράμας. Πόσα θα είχε? 80.000 Ολυμπιακούς, 70.000 Ολυμπιακούς, 1.500 άτομα τη Δόξα Δράμας. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Αυτό δεν είναι η ουσία? Ακούς, Γιώργο? Σε ακούω. Αυτή δεν είναι η ουσία? Εγώ αντικειμενικά, αυτό, γι' αυτό και βλέπω και πολύ μικρές ομάδες εδώ. Γιατί πάω να δω, εδώ θέλει να πάω να δεις μια μικρή ομάδα. Παραδείγματος χάρη, δεν θεωρώ ότι είναι μικρή ομάδα ο Απόλλωνας, είναι ιστορική ομάδα, αλλά μια ιστορική ομάδα. Εσύ, Γιώργο, επειδή το ασχολείται με Απόλλωνα από κοντά, να σου πω κάτι έτσι. Όχι μόνο Απόλλωνας, όλες αυτές οι ομάδες. Ναι. Πάμε και κάνουμε μεταγραφές, κάτι σαπάκια, με λεφτά και δεν περιγράφεται. Το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί το κάνουνε, ρε Γιώργο, όμως? Πρόθεση, ρε παιδί μου. Ο Μονεβασιώτης αντέχει ο άνθρωπος. Κάτσε, ρε Γιώργο, περίμενε. Ο Μονεβασιώτης από τους άλλους έχει περισσότερα λεφτά και τα διαθέτει. Αλλά είναι κακό. Εγώ έχω τσεχωθεί μαζί για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να πάει με ένα το τσαμπουρί 48 χρονών. Γιατί τον παίρνει όμως? Γιατί ξέρει να κόψει σε εισιτήρια 500. Σε average. Ακόμα κι άμα σου φέρει ένα τσιμίκα. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε Γιώργο. Ακόμα και άμα σου φέρει ένα τσιμίκα, πάνω από 500 δεν πρόκειται να κόψει. Οπότε ο άνθρωπος δεν υπάρχει πέτος να πάρει ποτέ τα λεφτά του. Γι' αυτό λέω να προωθεί. Μα γι' αυτό λέω να προωθεί μικρούς. Αυτός είναι ο λόγος που λέω. Μικρούς Έλληνες. Θα πεις κάτι να πούμε από Αφρική, κάτι έτσι με αυτά. Ναι, οι πιτσιρικάδες σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλάνα, η κοπή και δεν είναι και οργανωμένο. Εγώ βλέπω εδώ πέρα και το ζηλεύω πραγματικά. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα, ότι δεν είναι οργανωμένα. Δηλαδή βλέπεις τώρα, Γιώργο, παιδάκια 6 χρονών και κάνουν 6 χρονών πρώτη δημοτικού σε primary school και έχουν χορτάρι με κόνους κάτω και ο γυμναστής σου κάνει προπόνηση επαγγελματικής ομάδας. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, και είναι 6 χρονών. Τώρα, έχω φύγει από Λονδίνο να πάω Λίβερπουλ και έχω δει 300 γήπεδα.
300 γήπεδα. Τα 300 που λες είναι λίγα, Γιώργο. Λίγα. Εγώ μένω στον Μπρόμλεϊ, ας σου πω κάτι. Εγώ μένω στον Μπρόμλεϊ, έτσι. Λοιπόν, στην περιοχή που μένω στον Μπέγκεναμ έχει πάνω από 86 γήπεδα. Πάνω από 86 γήπεδα. Με γκαζόν. Προς το τσουλό, όχι πλαστικό. Όχι πλαστικό. Ορίστε. Όχι πλαστικό, γκαζόν. Και όχι με γούβες όπως ήταν τη Λάρισα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, έτσι. Και πάνε μέσα τα παιδιά, αλλά η διαφορά είναι ότι υπάρχουν και οργανωμένοι. Ο γυμναστής εδώ που είναι από το κάνσελ, που είναι από το Δήμο δηλαδή, ο οποίος πάει, δεν έχει να κάνει τίποτα με τους δασκάλους του σχολείου. Έχει να κάνει από το κάνσελ τον προωθεί. Το έχουν στηρίξει το συγκεκριμένο άθλημα. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα αθλήματα. Και τένις και το καθεξής. Λοιπόν, αυτοί είναι οι προδιαγραφές που έχουν. Τώρα πού να πάει στην Κυψέλη να σου κάνει ένα παίχτη. Που το σχολείο νομίζει ότι είναι φυλακή. Εγώ πάει σε σχολείο στην Κυψέλη και έχω δει και νομίζω ότι είναι φυλακή. Δεν είναι δυνατό, αυτό είναι σχολείο. Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, δε. Λοιπόν, ένα άλλο μην τελειώσω, έτσι. Γρήγορα, κάτι περιμένω και ο επόμενο. Του Τόρταλ πες του, δεν κερδίσει την ΑΕΚ να σε πάρει τηλέφωνο. Έτσι πες του, που να κερδίσει μέσα έξω. Έγινε, λοιπόν, έλα, για χαρά, για χαρά. Έλα, έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι τελείως άσχητο και με αθλητικά και με πολιτικά και με τα πάντα. Μήπως ξέρεις αύριο αν πληρώνουν τη συντάξη του ΙΚΑ, γιατί έχουμε μείνει πανίδα που πανένει πολλοί κόσμος. Ρώτα τον κύριο Νικολό. Ποιο κύριο Νικολό. Εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, έγινε Γιώργο. Έγινε, φίλε. Για χαρά. Γιώργο. Έλα. Σε ευχαριστώ αυτές για τους Μετάλλικα και του Rainbow. Είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε. Να σε καλά. Και η πλάξη ποια είναι. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, λέω στη Δώρα τηλεφωνήτρια, λέω σήμερα δεν υπάρχουν θέματα εδώ, δεν θα έχουμε πολλά τηλέφωνα. Και γίνεται τη κακομοίρα. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Πάμε. Ο Κουζάνης παίρνει τηλέφωνο, Αθανάσιος. Καλό. Αθανάσιος Πάουκ. Πρώτη φορά μιλάμε στο τηλέφωνο, πρώτη φορά. Ναι, η φωνή σου είναι άγνωστη, το καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ είμαι φίλαθλος, όχι ο παδός μου. Ναι. Ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Όταν ανέλαβε ο γραμμένος στη διοίκηση της ΕΠΟ, πριν πόσα χρόνια την έχει αναλάβει? Από πέρυσι. Από πέρυσι? Ναι. Όταν έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά από την ΑΕΚ, δεν ήταν ο κύριος γραμμένος? Στα χαρτιά το έχασε από την ΑΕΚ, Ναι. Μάλιστα. Η ΑΕΚ του το πήρε ή ο Ολυμπιακός? Όχι, η ΑΕΚ του είχε πάρει. Μισό λεπτό. Ποιος του το στέρισε, η ΑΕΚ? Ο Ολυμπιακός του στήριζε. Μα και ποιος άλλος? Ο Ολυμπιακός και μετά και... στο μάτς με την ΑΕΚ, ναι. Έγιναν εκείνα τα εφτράπλα που έγιναν μετά τον κύριο πρόεδρο. Και ο το ιδιοκτήτης του. Ναι, κοίταξε, ο ιδιοκτήτης, αν ο Πάου, κοίταξε, ο Κουμίνης του είχε στήριζε. Εάν ο Κουμίνης δεν έκανε τις παλινουδίες εκείνης, δεν θα γίνονταν αυτό που έγινε. Μάλιστα. Και βρέθηκε η ΑΕΚ τη χειρά και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν. Πάντως εκείνη τη χρονιά είχαμε και δύο καλή ομάδα. Και η ΑΕΚ καλή ομάδα. Είχε, δεν λέω όχι, είχε. Αλλά το μόνο που πέρυσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ πάντα είχε την καλύτερη ομάδα. Πέρυσι. Φέτος. Είχε. Φέτος εντάξει, σου βγήκαν πολλά. Τώρα μετά που άρχισαν μείουν οι βαθμοί, ο ΠΑΟΚ ήταν δύο βαθμοί μπροστά, έχασε κάποια αποτελέσματα, πήγε 7 μείον. Έφυγε και ο Ρουμάνος. Ναι, κοίταξε, του κόστησε τον ΠΑΟΚ ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος ήταν προπονητή, δεν ήταν παιχνίδι. Αυτό αποδείχθηκε. Ναι. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε δύο χρόνια χωρίς πρωτάθλημα να μην πάρει πρωτάθλημα, γιατί εγώ έχω από τον καιρό που είχε στον καφενείο του Φιλάνδρου στην τηλεόραση. Ναι. Και τώρα κάθε μέρα δεν χάνω εκπομπή σου. Είμαι φαν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είσαι καλά. Αλλά υπάρχουν μερικοί Ολυμπιακοί, όπως και εδώ στην περιοχή που μένω εγώ, έχουν κόκκινα γυαλιά, ρε Γιώργο. Τι είναι αυτά? Δεν γίνονται τα πρωταθλήματα έτσι. Δύο φέτο τώρα τι να ασχοληθείς. Παλιά πηγαίναμε και στυνόμασταν στην τηλεόραση να δούμε μάτς και τώρα δεν σε κάνει καθόλου. Έτσι. Και να πάει να δεις ένα παιχνί. Άσε να δούμε τι θα δούμε τώρα από τις 6 του μήνα και μετά. Τι να δούμε. Τι να δούμε ρε Γιώργο τώρα. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά φίλε μου. Γεια χαρά. Έλα. Έλα φίλε μου Γιώργαρα. Πού είσαι? Τι κάνεις? Καλά. Είμαι στη Λάμια. Τι ήθελες και το έλεγες?
για την κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι είναι μοντέλο. Ορίστε. Τι έγινε. Σε αποπήρε. Όχι, πήρα τηλέφωνο αυτό. Α, κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα, ακούτε τι λέει ο Κροατής. Ακούτε τι λέει ο Κροατής. Για επανέλαβε, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο πήρα τηλέφωνο, γιατί άκουσα ότι είναι μοντέλο. Γι' αυτό πήρε τηλέφωνο. Δηλαδή τι, για καμάκι πήρε τηλέφωνο. Θα μπορούσα, αλλά. Μου το έχω κοψτελέσει το ρεύμα. Δεν μασάει, δεν μασάει. Ναι. Το όνομά τη είναι γνωστό μοντέλο ή τώρα έχει πει σαν. Όχι μόνο, μοντέλο από μορφιά μου, όχι από επάγγελμα. Οκ. Όχι από επάγγελμα. Είναι πολύ καλή, γιατί όντως με πήρε πάλι ξανά τηλέφωνο για να με περάσει τη γραμμή. Μπράβο. Όχι, είναι πολύ ευγενική και πολύ συνεπή. Ναι, οι άλλες δεν το κάνουν. Πολύ συνεπή στη δουλειά τη. Μπράβο. Όχι μόνο αυτή, και οι άλλες κομπέλες που είναι εδώ το ίδιο. Να σου πει κάτι άλλο. Όταν είναι με τον Γεωργίου, διαφοροποιούνται και περισσότερο. Σωστό. Έτσι είναι. Το πιστεύω αυτό. Για λέγε, Λαμία, τώρα τι γίνεται. Από λεφτά πώς πάμε εκεί. Βάζουμε το χέρι. Ναι, η Λαμία, λέω, η ομάδα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και βγαίνει τον παπούτσι. Εντάξει, ότι έχει λεφτά εδώ. Πού να τα βρει. Ο διοικητής έχει. Έλα, αλλά είναι αυτό που λες, ναι. Θα δούμε. Εντάξει, δεν μασάει αυτός ο πρόεδρος. Και γενικά, και αυτή ήταν η απορία μου. Δηλαδή, το ποιο θα δει τώρα. Ναι, μεν μας έχει λείψει το άθλημα αυτό που αγαπάμε, το ποδόσφαιρο. Αλλά κατά πόσο θα δούμε. Δηλαδή, σου κάνει ένα κέφι να δει. Είδα πρόθεση, το γερμανικό πρωτάθλημα. Αυτό, ναι. Που εννοείται ότι είναι καλύτερο από το δικό μας. Δεν βλέπω, πού ήταν αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, και που το έκανε το αγαπημένο πρωτάθλημα, δεν το είδα. Το άκουσα μόνο από ράδιο ότι ήρθε η Bayern τόσο. Η Dortmund τόσο. Δεν μπορούσα να δω. Όσους ξέρω και από τους φίλους μου, κανείς δεν μπορεί να δει. Και μετά από 2,5-3 μήνες απραξία, χωρίς προπονήσεις, χωρίς αγώνες, χωρίς τίποτα, τι περιμένεις να. Μα δεν μπορούσα να παρακολουθήσει. Δηλαδή, τρανό παράδειγμα ήταν αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που είχε γίνει και κλεισμένο το τρένο στο Καραϊσκάκι. Ναι. Ρε φίλε, ζήτημα να παρακολουθήσει 5 λεπτά. Μάτς. Συνέχεια συζητούσαμε με τον φίλο μου που ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Ναι. Συνέχεια συζητάγαμε, ξέρεις, μεταξύ μας. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει. Σαν να γίνεται προπόνηση, ξέρεις. Και ξενερώνει, απίστευτα. Και σκοτώνει και το ίδιο το άτομα. Αυτή η τιμωρία, το κλεισμένο των θυρών που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, νομίζω. Θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Γιατί. Σκοτώνει πρώτα το ίδιο το άθλημα, το ποδόσφαιρο. Δεν συμφωνείς? Έτσι είναι. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Και μια παραγγελιά, ρε φίλε, άμα προλαβαίνεις να βάλεις. Πού να προλαβαίνεις ένα τηλέφωνο, για λέγε. Του Iggy Pop, το κομμάτι Gold. Για χαρά. Είναι, να είσαι καλά, Γιώργαρα, για χαρά. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Πού είσαι, ρε Μαγκά. Τι κάνεις? Καλά. Νίκος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν ψηφιστεί, άμα γίνει αυτό που είπε ο Αυγενάκης, να ψηφίσουν 4.500 σωματεία. Ναι. Δεν υπερβαίνει τους νόμους της FIFA. Όχι, το θέλει και η FIFA και μάλιστα ανοίγει τώρα, το θέλει και η FIFA αυτό. Έτσι λέει ο Αυγενάκης, το θέλει και η FIFA. Γιατί παλιά ξέραμε ότι η FIFA θέλει να ψηφίζουν οι βλακοδήμαρχοι. Ναι. Από αυτό όμως να ξέρει ο κύριος Θόδωρας, ότι αυτοί οι πρόεδροι των ΕΠΣ θα περιμέναν τα λεφτά πώς και πώς. Συμφωνείς? Απόλυτα. Γιατί ο πρόεδρος της ΕΠΣ είναι άμυστος. Κάποτε είχα γνωρίσει τον Τριβέλα και τον είχα ρωτήσει. Λέω, κύριε Τριβέλα, γιατί κάθεστε και ασχολείστε με το ποδόσφαιρο της ΕΠΣ? Και τι μου είπε ο Τριβέλας? Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, αγόρι μου. Εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω μια καλή σύνταξη από τη ΔΕΗ. Τα παιδιά μου είναι βολεμένα και ασχολούμαι με τα ποδόσφαιρα χωρίς μισθό εδώ. Δεν παίρνω μισθό, μου είπε, για να πετάω την ώρα μου και να μην πηγαίνω στο καφενεία. Κάθε μήνα έπαιρνε το μισθό του, κύριε. Και πήγαινε στο καφενείο τη Σέρφα. Πρόσεξε. Κάθε μήνα έπαιρνε το μισθό του από τα πετρέλαια τότε. Η μία λύση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω δυστυχώς. Ακούω την εκπομπή σου σχεδόν καθημερινά. Η διαπίστωση που έχω κάνει ότι όλοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι οπαδοί μιας ομάδος και έχουν πάθει μια αποβλάκωση. Δηλαδή, όταν είσαι φανατικός κάποιος, πιστεύω ότι αποβλακώνεσαι. Και εγώ κάποτε ήμουν φανατικός σε κάτι σένα και είχα αποβλακωθεί. Μόλις το έβγαλα αυτό, ήρθα στα ίσα μου. Εγώ πιστεύω η λύση για το ποδόσφαιρο, για να αποβλακωθούν όλοι οι Έλληνες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο,
είναι να πάμε σε Brexit. Θα πούνε έξω η Ελλάδα από την Ευρώπη, να μην παίζουμε και να πάρουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, μικρά παιδάκια με μικρούς μισθουλάκους και να παίζουν. Να μην βλέπουμε όλους αυτούς τους Αφρικάνους. Και μετά όμως, μετά από αυτό, Γιώργο, δεν θα υπάρχουν ούτε τσίλοι, ούτε καμένοι φούρνοι, ούτε βόμβες σε σπίτια, διότι το πατέρα. Συμφωνείς? Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, καλή νύχτα. Γεια χαρά. Γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι και σου κάνω μια πρόταση. Ναι. Εγώ να γίνω πρόεδρος και εσύ μάνατζερ στην Ερηγώνα. Πού δημιουργήθηκε στην Ερηγώνα? Πού δημιουργήθηκε στην Ερηγώνα? Να γίνουμε, να τη φτιάξουμε και να τη φέρουμε εδώ στη Βουλιαγμένη, να δηλώσουμε το γήπεδο. Η Ερηγώνα μετά έγινε... πώς ονομάστηκε ο Ιγονάδη με τη συγχώνευση? Διέλυσε ο Φετής από Πετράλωνα, δεν ήταν μετά. Ήταν όχι, στο Βοτανικό κάτω ήταν. Στο Βοτανικό, ναι. Αλλά έγραφε το ρούφ εκεί στο γήπεδο που ήταν το κολυβητήριο, έγραφε με κεφαλαία γράμματα μεγάλα, δεν θυμάσαι. Ναι, ναι. Αλφαέψιο Ριγόνα. Μάλιστα. Που ήταν και εκεί απέναντι, δεν μου λες, το κρεοπολείο του Αλαφούζου, αδερφή Αλαφούζου που είχε τα Πετράλωνα. Υπάρχει ο γιος του, οι δύο γιοι του, ο Αλέκος και ο Γιώργος. Ο Αλέκος έπαιζε για μπάλα εκεί. Ναι. Ένα εξαιρετικό παιδί, μιλάμε, είμαστε και πολλοί φίλοι. Ένα φοβερό παιδί ο Αλέκος. Ναι, γιατί εγώ πήγαινα τότε στο Φωστήρα, ήταν ο αδερφός του πατέρα μου και πρόεδρος επί Βολίκα. Ο Βολίκα, Δημέζη, Αιδινίου. Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την εποχή εκείνη. Καταλαβαίνεις. Με το Φλούδα, το γυμνασιάκι το 12ο. Αυτόν είχαμε. Αυτόν είχαμε. Το θυμάσαι. Έγινε, ρε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια σου, γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο, γεια σου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Μπράβο, πάντα καλά. Ρε Γιώργο, δεν θα έπρεπε να τηλέφωνο, αλλά θέλω να μου λύσει μια απορία. Εγώ είμαι ο παδός ΣΑΕΚ. Ναι. Και φιλαθλός, αλλά είμαι ο παδός. Θέλω να πιστεύω ότι τα βλέπω τα πράγματα αντικειμενικά. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Πρώτον, βγήκε ένας άνθρωπος πριν από 10-12 συνομιλητές και συνομπράτες που είπε και η ΑΕΚ όταν είχε το πάνω χέρι δεν έκανε τα ίδια από τον Ολυμπιακό. Πες μου στην Παναγία σου, ρε Γιώργο, θυμάσαι ποτέ την ΑΕΚ να κάνει τέτοια πράγματα? Έκανε δύο χρονιές με την Μελισσανίδη. Ναι, αυτά τα έσχε, τα ίδια. Όχι. Οκ. Εντάξει. Και ο άλλος που βγήκε, ο ηλικιωμένος άνθρωπος, εντάξει, θα μου πεις τώρα, τι να πει κανείς, η ΑΕΚ του το στέρισε το πρωτάθλημα. Στα χαρτιά το πήρε η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα το στέρισε βασικά ο Ιβάν. Τι να πω, ρε εσύ, Γιώργο, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, ρε φίλε. Και όλους τους παουτσίδες, άμα ρωτήσεις, την ΑΕΚ, δεν τη λένε ΑΕΚ. Λένε ΑΕΚ. Εκεί στο τέλος. Για λόγω χαρτιών. Και καλά, δηλαδή, ότι η ΑΕΚ που το πήρε. Αβαβά το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ρε είστε καλά, ρε, πάτε καλά, ρε. Εσείς που κοιμηθήκατε χωρίς κόσμο στην Τούμπα και ξυπνήσατε με κόσμο. Κοιμηθήκαμε με μείον τρεις και ξυπνήσαμε με συν τρεις. Τι είναι αυτά τα φταίσκη που λέτε, ρε εσείς? Γάβροι του Βόρα. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο, θέλω να ξέρω. Γλιτώσαμε από τους γάβρους του Νότου και καλά και αποκτήσαμε γάβρους του Βορρά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε? Για καλά! Για. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα. Έλα να σου πω για τον Απόλλωνα. Λέγε. Που μιλάνε και ακούω που δεν έχουν μυρωδιά. Κρατάω φωτογραφία τα Απόλλωνα. Ναι. Ασημακτάκης Ασημακόπουλος. Ναι. Κυριάκος Πιπιλικάκης. Σπύρος Γερούκαλης. Πάνης Κυριακού. Πάνης Σκληρός. Τάκη Τακτικός. Κυριμιάκος Προπονητής Μπούτζακ. Καθιστή. Βασίλης Κυριακού, Μιχάλης Τιμιγδαλάς, Κώστας Παπαγεωργίου, Άγελος Ράφος και Νίκος Τιμιγδαλάς. Και βάλε τώρα πόσοι άλλοι λείπουνε. Νέγρης, Πλούμης, Γιαννίμπας, Θεοδωρόπουλος, Αλιφαντής, Αρδίζογλου. Πορύχης. Και τι κάθονται τώρα και μου λένε μπαίνανε και πόσες φορές αδικήσαν τον Απόλλωνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να πάμε γρήγορα και στον επόμενο. Έλα. Έλα, Γιώργο Αντώνης. Έλα, Αντώνη.
Λοιπόν, εσύ παίρνω σπάνια, δεν σου παίρνω συχνά. Ναι. Έτσι, Γιώργο, μερικοί ακροατές εκεί πέρα, ξέρεις που άκουσα, ωραία, από τα φερικά, έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν στον αέρα για να κάνουν ανακοίνωση. Δηλαδή, σε πρόλαβα εκεί που μίλαγες με έναν εκτή, την αναπαύξη, και μόλις έρθει αντίλογο. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτό, ρε παιδί μου, είναι, σου δίνει εντύπωση ότι ξέρεις ότι κάποιοι την βγαίνουν στον αέρα για να εκτονωθούν. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, εσύ, απολαμβάνουμε μια εκτόνωση του άντου που είναι τρομερή. Του λέγες, μα είναι έτσι. Όχι, δεν είναι 7, δεν είναι 14, είναι 7. Γιατί έτσι. Χωρίς έτσι, ξέρεις, να γίνει διάλογο σε επιχείρημα. Αυτό είναι λίγο, ξέρεις, δεν κάνει και άλλο σαν νεύρα του κόσμου. Καταλαβαίνεις τι λέω. Πολλές φορές μου λέει ο κόσμος, ρε Γεωργίου, κάποιος πώς σας αντέχεις. Τι στομάχια έχεις. Και ξέρεις, λέω, δεν είναι πώς αντέχω εγώ. Πώς αντέχει αυτός που ακούει, ο ακροατής. Εγώ σε πήρα ως ακροατής που ξέρεις, δεν θα ακούσει μια κομπή, να γίνει και κανένα διάλογος, να πες. Εδώ μιλάμε, είναι τείχος, παιδί μου. Είναι αυτός ο έκτης. Αυτά κάνει ο παδισμός. Δεν είναι ο παδισμός, Γιώργο. Δεν είναι ο παδισμός. Γιατί ο παδισμός είναι τα πιτσιρίκια, οι χωράφοι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Γιατί ο μεγάλος είναι ο παδός. Τι λες τώρα. Τώρα, ο παδός, ξέρεις τι γίνεται. Έχει και λίγο κρίση μέσα. Όπως το έχεις πει πολύ σωστά, μετά την υγεία η κρίση. Εδώ. Βέβαια. Ναι, εδώ δεν υπάρχει κρίση. Ο άλλος από το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι διπλώνει το δικέφαλο, π.χ. στην τσέπη, 5 φορές, το βάζει στο πουκάμισο, διαβάζει τα νέα της ΑΕΚ, εμποτίζει το μυαλό του με ένα σωρό στον κόσμο του, ας πούμε, και βγαίνει το βράδυ στα ραδιόφωνα και λέει. Α, η ΑΕΚ είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο βρώμικη ομάδα στον κόσμο. Δεν έχει πάρει 25, έχει πάρει 5. Τρία έχει πάρει. Ναι, εντάξει. Τι μυαλά είναι αυτά, λοποτομημένη είναι. Μισό λεπτό. Είναι όμως λάθος να μιλάς μόνο για τον ΑΕΚ. Θα μιλήσεις και για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είπα τον ΑΕΚ, είναι το πρώτο ναι, όχι, να μιλήσεις και για τον Ολυμπιακό. Να σου πω κάτι τώρα. Έτσι. Πάμε στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ωραία. Λοιπόν, έχει πάρει 50 προαθλήματα. Εντάξει. Και άμα είχε πάρει 30 και τι έγινε. Αλλάζει το ότι ας πούμε είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα και δεν το λέω με υπεροψία. Αλλά στην πραγματικότητα. Έτσι. Πώς να το κάνουμε. Δεν έχει πάρει 45, έχει πάρει 30. Και δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, δηλαδή όπως ο Ολυμπιακός, πάνω να 20 ή ο ΠΑΟΚ, που δεν έχει καταδυναστεύσει τους άλλους όταν είχε την εξουσία. Καμία. Δεν υπάρχουν άγιοι εδώ. Η ΑΕΚ δεν είχε το πάνω χέρι κάποια στιγμή. Τα ίδια έκανε. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ το πάνω χέρι, το είχε μόνο. Μόνο πέρυσι και φέτος. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Στο παρελθόν δεν το έχει. Όχι στο παρελθόν. Όχι. Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ναι. Ναι, μα αυτό σου λέω. Άρα δεν έχει να κάνει ότι εγώ είμαι άγιος και άλλοι είναι. Όποιος έχει το πάνω χέρι, κάνει βιασμού. Είναι απλό το πράγμα. Τυχαία είναι να το έχει πάρει και πολλέ φορέ ο Τέλο. Έγινε. Δεν κάνει άγιο, δηλαδή επειδή δύο χρόνια που είσαι στο μαγειρί, βιάζει πάντα τον σε κάνει άγιο, γιατί μόνο δύο. Δεν υπάρχει δύο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ciao, Τζορτ. Για καλά. Έλα. Ναι, κύριε Γεωργίου, τι κάνατε να. Καλώς τον. Να πούμε για την τάξη ότι πληρώνονται άνθρωποι σε λίγο σε ένα, ο Άμκα που λύγει. Τι είναι, λίγο το σύνδελαχ. Όχι, επειδή ρώτησε ένα άνθρωπο. Ναι, το κατάλαβα. Όσοι άμκα λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9 πληρώνονται αύριο. Άρα η μονή. Άρα η μονή. Τα μονά 6 ώρα, τα ζυγά δεν θυμάμαι. Αλλά άμα μπορείτε, μπείτε στο δεύτερο μονά. Δεν μου λες, λέμε μονά σιγά. Υπάρχουν μονά σιγά, μονό σιγά. Ξέρω εγώ. Τι ήθελα να πω, κύριε Γεωργίου. Έλα. Όσοι έχουν διαβάσει Ιλιάδα, όταν κάει και η Τρία. Ήταν ένας γίγαντας, Τρόας, που είχε πάρει στην πλάτη του τη μάνα του, τον πατέρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Και ξέρετε τι, για να σωθούν και ξέρετε τι κάνανε οι Έλληνες. Ανοίξαν ένα δρόμο να περάσει. Στην Τρία, όταν καίγονταν. Ναι, ναι. Οι Έλληνες ανοίξαν ένα δρόμο να περάσει, τον θαύμασαν. Εδώ οι αθλητές μας σηκώνουν 500 κιλά, 800 κιλά. Και τα στενοφόρα δεν μπορούν να πάρουν έναν ασθενή να τον πάνε στο νοσοκομείο. Να τον πάρει αγκαλιά ένα αρχιβάρη, να τον πάει. Τι άλλο να πω. Αυτά, κύριε Γεωργίου. Για καλά, φίλε, για καλά.
έτσι. Για πάμε. Πού να πάμε? Ο καλός τον. Δεν μου λες. Ναι. Άμα πέσω κάτω, δηλαδή, θα μου κάνει τώρα. Περπάτησα, είπε για δύο μπύρες. Σκέφτηκα σοβαρά. Όχι εμένα, εσένα. Ναι. Τι και... θα κάνουμε τώρα. Και. Τι και. Για σκέφτη σοβαρά τώρα. Πρωτάθλημα προχωράει. Οι παίκτες κουράζονται. Απονέμονται πρωταθλήματα. Γίνεται τώρα να δει. Λεφτά. Εντάξει. Ποδοσφαιριστές τώρα. Πώς θα παίξουν μπάλα, για λέγε μου. Πώς μπήρες εσύ. Πόσες μπήρες εσύ. Πώς μπήρες εσύ. Πώς έχω πει. Ναι. Τίποτε. Τώρα πίνω μια μπύρα. Α. Γιατί είπα στην κυρία ότι θα πάω να πιω μια μπύρα στην πλατεία. Για τον κύριο Γιώργο. Σε ποια πλατεία. Σε ποια πλατεία. Σε ποια πλατεία. Στον Κάραβο, στο Μενίδη. Μάλιστα. Παιδάκια παίζουν. Κανένα δεν αθλείται εδώ. Μια χαρά το συντριβάνι έχει φώτα. Τώρα, τώρα μου είπες λοιπόν ποια μπάλα μιλάμε έτσι. Για μπάλα μιλάμε. Εδώ δεν παίξατε μπάλα την καλή εποχή να παίξουν τώρα. Όχι, εσύ κάποτε έλεγες κάποιες σωστές κουβέντες. Σε παρακολουθώ από το σπίτι. Ναι. Και σε όλους είσαι κοντά. Σαν τον Πατριάρχη εκεί, τον Παπά. Κάντε κάτι ρε. Δεν το πες τώρα, συγγνώμη δικιά μου δουλειά. Το μόνο που δεν μου θυμίσες είναι τον Αλέφαντο. Δεν το κάνεις αυτό. Που παίζει έτσι κι αλλιώς κι αλλιώς. Τι λένε για ποδόσφαιρο αυτοί οι άνθρωποι. Πες σε κάποιον να του μοιράσει τα λεφτά, να σκάσουνε. Για να τελειώνουμε όλοι. Βάλε και καμιά επανάληψη εσύ από τις κίνες καλές όμως. Μην χρεώσεις εμένα. Έλα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά.